Σε 4 διαφορετικά μαθήματα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις εξετάστηκαν σήμερα οι περίπου 20.000 υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Πρόκειται για τα μαθήματα αρχές οργάνωσης και διοίκησης, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, στοιχεία μηχανών και ναυσιπλοεία 2. Στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης τα θέματα ήταν αναμενόμενα, υποστήριξαν οι μαθητές. Απλά και διατυπωμένα με σαφήνεια. Οπότε ένας μαθητής που είχε μελετήσει προσεκτικά την ύλη του σχολικού βιβλίου του μπορούσε να γράψει άριστα, μιας και τα μαθήματα δεν περιείχαν εκπλήξεις. Δίναμε το ΑΟΔΕ, είναι μάθημα ειδικότητας και τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα. Πιστεύω όλα τα παιδιά έγραψαν. Τι χρειάστηκε, τι σας ζητούσαν δηλαδή, τι ασκήσατε? Τα θέματα ήταν και κυρίως από το πρώτο και δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο. Είναι γενικά εύκολα αυτά τα κεφάλαια και πιστεύω όλοι έγραψαν. Ωραία, άρα το πήγες καλά. Ναι, ναι. Ο στόχος σου? Ο στόχος μου είναι Κρήτη. Κρήτη. Μακριά. Τι σχολή? Είναι ανώτερη σχολή τουριστικών. Ήταν αρκετά εύκολα τα θέματα. Εντάξει, έπρεπε να δώσει λίγο παραπάνω βάση, αλλά ήταν πολύ εύκολο. Ικανοποιημένη? Ναι, αρκετά. Ωραία. Ο στόχος σου? Ο στόχος μου είναι Αθήνα, σε πανεπιστήμιο. Τώρα θα δούμε. Ναι, ήταν εντάξει, βατά τα θέματα. Δεν ήταν κάτι υπερβολικά δύσκολο, αυτό. Οπότε διαβασμένοι γράψανε. Ναι, ναι, σίγουρα. Πού θες να περάσεις? Τουριστικά θέλω. Τα υπόλοιπα μαθήματα που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων είναι μαθήματα των ειδικοτήτων. Σήμερα, για παράδειγμα, αυτοί οι οποίοι εξετάστηκαν προέρχονταν από τους τομείς της γεωπονίας, από της οικονομίας και διοίκησης και από τις μηχανολογίες. Επομένως, εξετάστηκαν στα μαθήματα της ειδικότητάς τους και οι επόμενοι που θα έρθουν την μεθεπόμενη μέρα, γιατί αύριο έχουμε τις πανελλαδικές των γενικών λυκείων, θα εξεταστούν πάλι σε μαθήματα ειδικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μειώθηκαν κατά την ημέρα της εξέτασης τη σημερινή, όπως θα είναι όχι όπως το πρώτο μάθημα, και κατά την ημέρα την μεθαυριανή. Δεν είχαμε καμιά διευκρίνηση, όλα κύλησαν ομαλά, όλα κύλησαν πάρα πολύ καλά και ευελπιστώ ότι έτσι θα κυλήσουν και στη συνέχεια.